Φέρνει μικροπράγματα, μικροεμπόδια, αυτά δηλαδή που ενοχλούν, δεν ενθαρρύνουν, αυτά που δεν σας κάνουν με κέφι να θέλετε να κάνετε αυτό, εκείνο ή το άλλο. Βεβαίως, όπως είπα, το δεύτερο μισό της εβδομάδας, δηλαδή από Τετάρτη απόγευμα και μετά, θα είναι πιο καλό. Δύσκολα ζητήματα που μπορείτε να αντιμετωπίσετε τώρα. Συναντήσεις που πιθανόν δεν ξέρετε πώς θα τις χειριστείτε, γιατί δεν ξέρετε και τις προθέσεις του άλλου. Αυτά θα τα καταλάβετε καλύτερα από το μέσον προς το τέλος της εβδομάδας, σήμερα και αύριο λοιπόν, και ιδιαίτερα σήμερα, μη διακινδυνεύετε πράγματα, δεν είναι μια μέρα τόσο αισιόδοξη, τόσο δοτική, τόσο ωφέλιμη και τόσο αξιοποιήσιμη. Αφήστε λοιπόν ό,τι μπορείτε και στην καθημερινότητα λίγο πιο προσεκτικά, όπως και για τις σχέσεις. Ιδιαίτερα μην παίρνετε ρίσκο στον έρωτα και στα οικονομικά, σήμερα όλος ιδιαίτερος. Και να περάσουμε στο ζυγό. Σήμερα όλα, αντιθέτως εδώ για σας λέμε, σήμερα όλα, γιατί παρότι υπάρχει μια δυσκολία στην επικοινωνία, τη συνεννόηση και ακόμα κάρτες, λογαριασμοί, αποδείξεις, τιμολόγια, σπουδές, μετακινήσεις, μετακομίσεις, μεταφορικό μέσο, όλα αυτά έχουν μια βαβούρα μέχρι το μέσον του Γενάρη, η σημερινή μέρα έχει ένα κάτι πιο βοηθητικό γύρω από τα οικονομικά και τις σχέσεις. Δεν είναι αυτό που σώζει καταστάσεις, είναι αυτό όμως που αντί να επιλέξουμε αύριο να πάμε να ρυθμίσουμε αυτό, μπορούμε σήμερα. Αντί να ζητήσουμε μια χάρη αύριο, το κάνουμε σήμερα. Μια συζήτηση με τον άνθρωπό μας, με κάποιον που θέλουμε να ξεκαθαρίσουμε κάτι, η σημερινή μέρα προσφέρεται πολύ περισσότερο. Δεν είναι ότι η αυριανή είναι τόσο καταστροφική, όχι. Απλώς έτσι, μια μικρή εύνοια σήμερα. Και να περάσουμε στο Σκορπιό. Από αύριο οι μικρές βοήθειες, και οι μικρές βοήθειες δεν είναι άλλες από τη μετακίνηση της Αφροδίτης που θα γίνει αύριο στο ζώδιο του Εγώ καιρό. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για εσάς, γιατί και σε οικονομικό επίπεδο και συναισθηματικό μπορεί να αλλάζουν λίγα πράγματα. Διανύεται μια φάση όχι εύκολη. Αυτό έχει ξεκινήσει γύρω στα Χριστούγεννα, λίγο μετά, λίγο πριν, εξαρτάται και από το προσωπικό σας οροσκόπιο. Σημασία έχει ότι αυτή η μεταβατική φάση θα δημιουργήσει αλλαγές στον τρόπο εργασίας. Είναι πολύ πιθανόν αποφάσεις οι οποίες θα αλλάξουν το status quo γενικότερα στον τρόπο ζωής εσείς, στα αισθηματικο-ερωτικά σας. Αυτά φυσικά θα τα καταλάβετε καλύτερα και μέχρι τις 2 του Φλεβάρη. Η σημερινή μέρα δεν είναι αρνητική, αλλά η αυριανή έχει μια, ας το πούμε, μεγαλύτερη εύνοια σε ένα διάστημα δύσκολο. Είναι αυτό που λέμε εδώ που καίγομαι. Βρίσκεται αυτό, εκείνο ή το άλλο, το οποίο μπορώ να το χρησιμοποιήσω προς όφελός μου. Ουδέτερη γενικότερα θα έλεγα η σημερινή για συναισθηματικά και καθημερινότητα. Και να περάσουμε στον Τοξότη. Σε εσάς αντιθέτως λέμε παντού τα πάντα. Η σημερινή μέρα έχει εύνοιες, μικρές μεν, αλλά εύνοιες ορατές, οι οποίες εύνοιες αυτές μπορούν να έρθουν ή να αξιοποιηθούν στα επαγγελματικά, σε οικονομικά θέματα, σε περιουσιακά. Μια συνάντηση, μια χάρη που έχετε να ζητήσετε, μια συζήτηση, να προσεγγίσετε ένα πρόσωπο. Και η αυριανή δεν είναι αρνητική. Ακόμα και τα μικρά εμπόδια είναι όντως μικρά και αντιμετωπίσιμα. Δεν είναι δηλαδή κάτι ισχυρό που δεν μπορείτε να το αντιμετωπίσετε. Και σήμερα πολύ περισσότερο, και αύριο όμως είναι καλές ημέρες για εσάς. Και να περάσουμε στον εγώ καιρό. Χρόνια πολλά, αλλά οι ευχές αρχίζουν να πιάνουν τόπο περισσότερο από αύριο και μετά και προς το τέλος αυτής της εβδομάδας. Ένα καλύτερο πεδίο μπορεί να δημιουργηθεί είτε στα επαγγελματικά σας, είτε στα οικονομικά σας, είτε γενικότερα σε πράγματα τα οποία θέλετε να επιδιώξετε, να κατακτήσετε, να δημιουργήσετε ή να αλλάξετε. Η εβδομάδα λοιπόν αυτή, από το μέσον και μετά και προς το τέλος, πιστεύω ότι θα δημιουργήσει καλύτερες προοπτικές σε όλους σας, και αν υπάρχει κάτι πολύ σημαντικό και σήμερα, αλλά ακόμα καλύτερα και αύριο, ή να το συζητήσετε ή να το βάλετε σε εφαρμογή. Και να περάσουμε στον υδροχό. Από το απόγευμα και μετά, φίλοι κοντά σας, άτομα που έχουν πρόθεση να σας βοηθήσουν πολύ περισσότερο, η σημερινή μέρα έχει μια επικοινωνία, ένα λησβερίσι με άτομα τα οποία με τον ένα ή τον άλλο τρόπο μπορεί να δώσουν κάτι θετικό, και ακόμα ξένοι εξωτερικό, καθότι σελήνη στο ζώδιο του Τοξότη, μπορεί να δώσουν ένα κάτι βοηθητικό. Και σήμερα και αύριο, σε ένα διάστημα που δεν είναι εύκολο, που έχει ξεκινήσει γύρω στα Χριστούγεννα αυτή η μεταβατική φάση και θα κρατήσει περίπου μέχρι και την 1η του Φλεβάρη,
Ο Φλεβάρης σαφώς θα είναι καλύτερος, δεν το συζητώ. Σήμερα λοιπόν και αύριο αδράξτε τις δυνατότητες όπου υπάρχουν και υπάρχουν παντού, έστω και αν αυτές δεν είναι έτσι απλόχερα δοσμένες στο βαθμό που θα το θέλετε. Και για τις σχέσεις σας και γενικότερα, η σημερινή και η αυριανή έχουν μια βοήθεια και έχουν μια μικρή εύνοια. Μάλιστα. Και να περάσουμε στους ηχθείες. Εδώ λέμε μη διακινδυνεύετε σήμερα, γιατί η σημερινή μέρα είναι ιδιαίτερη και σε οικονομικά, ιδιαίτερα πιο δύσκολη. Είναι πολλοί έξοδοι, είναι τα πράγματα πολύ ρευστά, άλλο πρόγραμμα μπορεί να έχεις, αλλιώς να πρέπει να το αλλάξεις. Είναι οι συζητήσεις, οι επαφές, οι συναντήσεις. Έχει μία ψηλό ανακατοσούρα και η σημερινή μέρα και η αυριανή, η σημερινή κάπως περισσότερο. Έχω να πω και σε εσάς ότι το δεύτερο μισό της εβδομάδας αυτής σαφώς θα είναι πιο ευνοϊκό. Καταρχήν η διάθεση και από εκεί και μετά κάποια πραγματάκια που θα αρχίσουν να εκτιλήσονται με έναν καλύτερο ή πιο ωφέλιμο τρόπο για σας. Σήμερα και αύριο λοιπόν έχετε το νου σας, μη ρισκάρετε, είναι δύο ημέρες που θέλουν και ορθολογισμό και ψυχραιμία και συμβιβαστικό πνεύμα. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φιλί μεγάλο. Θα πάμε σε διαφημίσεις. Μετά τις διαφημίσεις θα μιλήσουμε για τα σωστά ξύλα που πρέπει να προτιμούμε για να γίνεται η καύση σωστά στο τζάκι μας. Θα έρθει στην παρέα μας η Έλενα Χατζηνικολίδου, η οποία με βάφει και σε μένα θα μετατρέψει το μακιγιάζ το απλό που έχω το πρωινό σε κάτι πιο βραδινό. Μαζί μας θα είναι η Κατερίνα Γερονικολού και η Τέτα θα μιλήσει, αγαπημένη μου Βίκη, για αυτό το σημείο εδώ. Που άσχετα με την ηλικία, που όταν βάζεις το αλάτι κουνιέται, αυτό. Πόσο το βάζουμε το αλάτι, δεν θα κουνιέται αυτό. Εγώ έχω τρελάνει τα βαράκια. Με βαράκια. Κάτι πιο εύκολο να μας δείξει.